Μονάκο. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η Σπυροπούλου φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι βγάζει κάτι ψεύτικο προς τα έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην την ενόχλησε που δεν αγωνίστηκε χθες. Γιατί το λες αυτό? Δεν σημαίνει. Γιατί έχω υπάρξει παίχτρια και σίγουρα νιώθεις άσχημα και νιώθεις ότι δεν μπορείς να προσφέρεις κάτι στην ομάδα σου. Πολύ. Καθόταν χθες με το ένα ποδάρι πάνω στο άλλο που είναι και η Τζορτζέλα και έλεγε, αφού κερδίσατε και έχουμε πάει τόσο καλά, ας παίξουν ξανά οι ίδιοι παίχτες. Γιατί το είδα, το είπε. Να περάσει προς τα έξω. Το ότι δεν την υπολογίζουν οι συμπαίχτες της, σίγουρα την επηρεάζει ψυχολογικά. Ότι δεν μπορεί η κοπέλα να απεξέλθει σε τόσο δυναμικά αθλήματα. Δεν έχει να κάνει. Όταν βρίσκεσαι στον αγωνιστικό χώρο, θέλεις να παίξεις και έχεις άλλη ψυχολογία. Πιστεύεις ότι μπορείς. Άλλο που σε εμάς προσπαθεί να βγάλει προς τα έξω ότι και καλά δεν την πείραξε. Κοίτα, όταν είναι, όταν είναι σε 7-1, δεν παίρνεις με τα πάνω σου το βάρος. Γιατί ήξερε ότι θα κέρδιζε. Αυτό που έχει κάνει εντύπωση είναι πώς οι μαχητές έχουν γίνει μεταξύ τους μαλλιά κουβάρια. Καμία σχέση με τους προηγούμενους μαχητές. Και έβλεπα και ένα διαπληκτισμό χθες μεταξύ του Αγόρου και του... Και του Ηλία. Και του Ηλία, μπράβο, το είδα λοιπόν. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε χθες, γιατί έχουν σφαχτεί σαν τα σκυλιά και γυναίκες και άντρες όλοι. Για να το δούμε. Φίλε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Πώς γίνεται να μην τρέχεις τα αγωνίσματα, να πρόβλημα. Κάθεσαι και να είσαι πρώτη στο πλαίο. Αυτό εξήγησε λοιπόν. Η Ροδάνθη κάνει διακοπές από τη μέρα που μπήκαμε στο παιχνίδι, που ξεκίνησε όλο αυτό. Ροδάνθη, δεν είναι ότι δεν σε αφήνουμε να κάνεις κάτι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Χθες ήρθαμε και ήταν κόμπλος να μην έφτασε καλή βάρη. Είχε άμμους, είχε τα βράδια αυτά. Και παίρνω τη σκούπα και αρχίζω και καθαρίζω τη μισή καλύβα. Δεν μπορείς να έρθεις την ώρα που καθαρίζω και σκουπίζω και την τελειώνω να πεις δώσ' μου το. Είμαστε εδώ πέρα εδώ και 3 εβδομάδες μαζί με όλα τα παιδιά. Από όσο έχω δει σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν μου ταιριάζει και πάρα πολύ στον χαρακτήρα η Ροδάνθη. Πιστεύω πως είναι λίγο γκρινιάρα. Εχθές ξεκινήσατε μια κουβέντα και υπόθηκαν και κάποια πράγματα από τον Ηλία. Ηλία, θες να τα πεις συμπενόπιον όλων? Όχι, μα δεν είχε κάτι που ήταν αφορούσε κάποιο συγκεκριμένα. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει. Για μένα, σαν άνθρωπο, μετράει πάντα ο τρόπος. Έτσι έχω μάθει εγώ. Δεν ήρθα ανεξαρτήτως πώς σκέφτεται καθένας και συμπεριφέρεται να τσακωθώ με κανέναν. Δεν είχαμε διαφωνία απόψεων. Έπεσες κάτω και έκανες push-ups και είπες ότι προσποιούμε ότι ενώ έχω πρόβλημα κάνω push-ups. Αυτό ήταν κάτι αχρίαστο και άγκυρο και θα μπορούσα να πιάσει να πεις Ηλία. Εγώ, άμα είσαι βιολόγος, δεν μπορώ να έρθω να σου πω στη βιολογία κάτι που δεν ξέρω. Ναι. Είμαι γυμναστής και ξέρω πώς θα αντιμετωπίσω έναν τραυματισμό. Ωραία. Με τον άρχισε εσύ που θεωρητικά πάντα μπορεί να ξέρει λιγότερα πράγματα, δεν μπορεί να έχει και να κορδεύει τον τραυματισμό. Και εγώ έκανα τον αθλητισμό χρόνια σε ένα πολύ σοβαρό άθλημα. Κάνω χρόνια γυμναστική και εγώ γυμναστής είμαι. Ναι, όμως κάποιος που ξέρει και το δάτο όλοι στον αγώνα μου μπήκε και μου βγήκε όμως ένας υγιόμος. Δεν κοροϊδέψα. Ήθελα να σου δείξω γιατί μου φαίνεται λίγο παράλογο όλο αυτό από τη στιγμή που λες ότι είσαι και γνώστης και ξέρεις πιο πολύ από όλους μας. Απλά εσύ πιστεύεις ότι ξέρεις παραπάνω, έχεις παραπάνω γνώση σε αυτό το αντικείμενο. Από όλους. Δεν θα ήθελα και δεν προτιμούσα, εγώ το λέω, πρώτα να με πιάσει να μου το πει αυτό και να συζητήσουμε μετά και όλοι μαζί. Και όχι μπροστά στην παρέα ξαφνικά να μου έρθει να μου πει, ξέρεις τι, είσαι βλάκα γιατί έχεις κάνει αυτό ξαφνικά. Γιατί ο άλλος παθεί ένα σοκ και νιώθει επίθεση. Πώς να λες ότι εγώ παίρνω τον κριτικό και θυσιάζομαι και εσύ κάνετε πίσω. Ή λέω ψέματα, αυτό δεν είπες ότι κάνετε πίσω εσείς. Δεν είπα κάνω πίσω, λες ψέματα. Δεν είπα κάνω πίσω. Δηλαδή, μόνο εγώ το άκουσα. Λέα, δεν έχεις δείξει αθλητής ο οποίος να φοβάται τον κριτικό ή οποιονδήποτε άλλο. Ναι, όχι, εγώ άλλο λέω. Εγώ σου λέω. Συγκεκριμένη κουβέντα, Ηλία, με συγχωρείτε. Κάνετε πίσω, δεν είπα. Τη μέρα της να κάνεις πίσω, μπορεί να το είπα. Έστω, κάνεις πίσω. Να κάνεις πίσω, ναι, μπορεί να το είπα. Είναι λιγότερο προσβλητικό αυτό, δηλαδή, απέναντί μου. Έχω κάνει ποτέ πίσω. Χαμός το χθεσινό επεισόδιο και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έκανε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέαση για αποχώρηση. Γύρω στο 24%. Που είναι όντως πάρα πολύ μικρό γιατί κάθε φορά. Δεν έχει καμία σχέση με τα περσινά παιδιά. Έχει κουράσει και τον κόσμο όλο αυτό. Φαίνεται ότι είναι στημένο. Και εντάξει, είναι λογικό. Και πέρσι Survivor και άλλα τόσα παιχνίδια επιβίωση έχουν βγει. Και αντίθετα πήγε πάρα πολύ καλά χθες και το Άνε του Αντένα. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Αλλά και το MasterChef. Παιδιά, το MasterChef έχει γίνει μανία πλέον. Το βλέπουν όλοι φανατικά γιατί έχει σκληρό reality. Το MasterChef υπάρχει τέταρτο απέναντι από το Survivor. Α, πιο πολύ ώρα.
υπάρχει πολλή ώρα, μεγάλο χρονικό διάστημα που κερδίζει. Πολύ reality. Το MasterChef ξεκινάει 9 η ώρα, είναι μέχρι, παίρνει κόσμο πολύ μέχρι να ξεκινήσει το κανονικό επεισόδιο του 9 Survivor. 9 παρά 20 ξεκινάει το Survivor, οπότε παίρνει το 20 λεπτό αυτό. Ναι, και αυτό τώρα που παρατηρώ είναι ότι χθες πρέπει να πήρε περισσότερο κόσμο το Survivor, γιατί αν έκανε 25% και πήρε μεγαλύτερη, πώς το λένε, μεγαλύτερο ποσοστό το MasterChef, κερδίζει κόσμο, κερδίζει έδαφος από το Survivor. Οπότε έχουμε κάποιον να ανταγωνιστεί το Survivor πλέον. Μα και εδώ προβλέπεται να πέσει χοντρό ξεμάλιασμα πλάκα-πλάκα στο καλά Survivor. Καλά, έχει να γίνει. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, να επειδή το ξέρω, συγγνώμη, Τζόρτζια, ότι ο Νίκος Αγόρου δεν είναι γυμναστής. Εντάξει, δεν μπορεί ο καθένας να παρουσιάζει το πώς θέλει. Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι χρόνια δημοσιογράφος. Δεν γίνεται τώρα απέναντι τώρα σε έναν όντως γυμναστή. Πολλά είναι αλλιώς από αυτά που. Και άλλοι έχουν αλλιώς. Ό,τι δηλώσεις. Λοιπόν, πάμε στα νέα της ημέρας. Πάμε στα νέα της ημέρα.